Η Επιτροπή είναι αυτό που έχει πει ο Νίκος. Εμείς και σήμερα που είμαστε εδώ πέρα, απλά μαζεύουμε κάποια προβλήματα που μπορούμε να τα προωθήσουμε πιο κάτω. Γνωρίζουμε όμως όλα τα προβλήματα, όπως θα πω ένα πράγμα που είπε η κυρία Αθηνά Παλάθα για το κέντρο κοινότητος. Το κέντρο κοινότητος, το έχω πει από την αρχή, ότι θα πάει προσωρινά στην Ιταλία, γιατί όταν πάθαμε την πλημμύρα, απλά εδώ δεν είχαμε ούτε ρεύμα, ούτε ίντερνετ. Έπρεπε αυτό το κομμάτι να λειτουργήσει. Πάει προσωρινά, πάει εκεί. Βέβαια, κάτω το κτίριο, είναι και αυτό το κτίριο, όπως είναι τα υπόλοιπα τα κτίρια. Δεν μπορεί να στεγαστεί ο κόσμος μέσα. Ή αν δεν γίνει το κτίριο, να φύγει αυτή η υγρασία που υπάρχει, αυτή είναι η μυρωδιά, να γίνουν μερικά πράγματα μέσα για να πανέλθει πάλι εδώ το κέντρο κοινότητας. Δεν πήγε ρε παιδιά το κέντρο κοινότητας εκεί και να μείνει εκεί. Το κέντρο κοινότητας ήταν στη Φαρκαδόνα και θα πάρουμε στη Φαρκαδόνα. Να μην το κάνουμε ένα προβληματάκι να το κάνουμε εθνικό ζήτημα. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε με αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν τόσα άλλα προβλήματα. Δηλαδή αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Δεν θα έρθει σήμερα, θα έρθει αύριο, θα έρθει τον άλλο μήνα. Ποιες κινήσεις έχετε κάνει για να επιστρέψει? Λοιπόν, δεν θέλω να συνεχίσω πιο κάτω σε αυτό το πράγμα, το τι κινήσεις κάναμε. Κάνουμε αρκετές κινήσεις. Λοιπόν, τώρα πάμε για τη θωράκιση που για τα αναχώματα. Από την πρώτη στιγμή το έχουμε πει επανειλημμένα και το έχω πει και αρκετές φορές και στα ράδια και στους υπουργούς που έχω συναντηθεί. Εμένα με αφορά πρώτη η θωράκιση του χωριού μας. Εάν δεν γίνει σωστή η θωράκιση του χωριού μας, την επόμενη πλημμύρα που μας χτυπάει την πόρτα απέναντι, θα την έχουν πάλι το ίδιο και θα έχουν πάλι τα ίδια προβλήματα. Έχουμε από τις 20 ΝΑΤΟ που έχουμε κάνει με τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας και της περιφέρειας, το γνωρίζουν το πρόβλημα. Έχουν γίνει κάποιες εργασίες που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή εκεί πέρα, έστω και προσωρινές εργασίες που έχουν γίνει. Λοιπόν, με το σχέδιο που έχει βγάλει η περιφέρεια και το κράτος, θα γίνουν κάποιες σωστές θωρακίσεις απάνω σε αυτό το πρόγραμμα που έχουν. Εμείς το μόνο που μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε είναι να πιέζουμε όσο πιο γρήγορα να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, να μην έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Το ξέρετε πολύ καλά και εσείς κύριε Μέμελα, αν είσαι εδώ ο Γιάννης, δεν το ξέρω. Α, εδώ είναι. Λοιπόν, όπως έπαθε όλος ο κόσμος στη ζημιά, το ίδιο πάθαμε και μέσα ως Δήμος με τα μηχανήματά μας. Και εμείς έχουμε πάθει ζημιά. Δεν πατά στο κουμπί και αύριο έρχεται ένα κρέιντερ καινούριο ή μπορούμε να πάρουμε κάποιο κρέιντερ. Εσείς τουλάχιστον το γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από μένα, γιατί είστε πολύ πιο παλιός και έμπειρος απάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, δεν γίνονται όλα με τη μία κατευθείαν. Ήδη αυτά τα κρέιντερ που υπάρχουν, όσο μπορούν και δουλεύουν, ήδη έχουν περάσει από όλους. Έχουν ανοίξει κεντρικούς δρόμους, τα κανάλια, το γνωρίζετε ότι είναι της περιφέρειας. Και αυτά τα έχει ελέγξει από με τα ποτάμια που είναι για να μπορούν να καθαριστούν. Εμείς ως Δήμος, ό,τι μπορούμε αυτή τη στιγμή, κάνουμε. Με ό,τι χρήματα βέβαια έχουμε και εμείς στο δικό μας το κουρμπανά. Και εμείς περιμένουμε τα χρήματα από το κράτος, έστω αυτά που μας έχουν εγκρίνει για να προωθεί ο κόσμος. Και θέλω να πω πάνω σε αυτό ότι το υπόλοιπο 2 εβδομάδες θα είναι, 10 μέρες θα είναι, θα πληρωθεί ο κόσμος, γιατί έχουν έρθει τα χρήματα, έχουν έρθει ένα μέρος από αυτών των χρημάτων, από το 1.150.000 έχουν έρθει 707.000, από το οποίο να πληρωθεί ο κόσμος, για να μπορεί και ο κόσμος να κινηθεί. Αυτό τρέχουμε και κάνουμε. Τώρα, οι αναθέσεις θα πληρωθούν, όχι ο κόσμος. Όσον αφορά τα σχολεία, από, δεν ξέρω, κάποια κυρία μίλησε από πιο πάνω, είδε τα σχολεία, συνεχίζουν. Έχουν πει εργολάβη μέσα, τα φτιάχνουν τα σχολεία. Το πότε θα τελειώσουν τα σχολεία, έχουν
Τουλάχιστον αυτοί μας έχουν πει για 6 μήνες. Τα σχολεία, όπως ξέρετε, είναι κάποια εκατομμύρια. Αλλά η κίνηση, σας έχω πει ότι έχει γίνει από τον Νοέμβρη, έχει γίνει η κίνηση για τα κρεμισμένα σπίτια. Σας είπα ότι υπάρχουν 250 σπίτια σε όλο το Δήμο που πρέπει να φύγουν αυτά τα μπάζα. Και είναι... Τα γνωρίζουμε όλα. Σε ένα κρεμισμένο σπίτι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε μέσα. Αλλά είναι 1,5 εκατομμύριο. Αυτά τα χρήματα περιμένουν την έγκριση για να φύγουν. Θα κάνουμε υπομονή. Έχουμε μάθει, είπε κάποιος κύριος εδώ πέρα, ότι ο Δήμος μας ή η Φαρκαδόνα δεν πεθαίνει. Δεν θα πεθάνουμε. Θα αγωνιστούμε για αυτό το πράγμα. Έτσι. Εγώ θέλω όμως λιγάκι, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, επειδή έχω κάνει μια επέμβαση τώρα πρόσφατα. Περαστικά. Και έχω κάνει μια τεράστια επέμβαση. Δεν θέλω να το πάρετε αυτό διαφορετικά. Έχω κάνει μια τεράστια παρέμβαση για να βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας και στα παιδιά που αγωνίζουν τόσα χρόνια. Το γνωρίζουμε, έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες και αγώνες. Μια άλλη στιγμή πάλι, κάποια άλλη φορά, μέσα στο μήνα ή μετά από 2 μήνες πάλι, ό,τι έχουμε κάτι νεότερο, μπορούμε να ξανακάνουμε πάλι μια τέτοια συγκέντρωση εδώ πέρα, για να απλά να σας έχουμε κάνει πάλι μια ενημέρωση για να γνωρίζετε κι εσείς. Εγώ θέλω να πω ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα, να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά για τα κρεμισμένα σπίτια που έχουν... ησυχάστε, παιδιά. Εδώ πέρα, ακούστε λίγο. Χριστό, κρεμίστε λίγο. Εδώ πέρα ήρθαμε σήμερα για να κάνουμε μια ενημέρωση στους πολίτες και να ακούσουμε κάποια προβλήματα που έχουν. Τώρα δεν είναι πολιτική συγκέντρωση, ούτε είναι κάτι άλλο. Είναι ένα πρόβλημα που εγώ με τα χαράς μου από να ξανακάνουμε κι άλλη τέτοια μέσα στο καλοκαίρι, αφού μας επιτρέπει ο καιρός, να ξανακάνουμε πάλι για να υπάρχει μια πλήρης ενημέρωση για τον κόσμο. Τώρα, όσο αφορά τα κρεμισμένα σπίτια, που είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο έχουμε κάνει στις 21 Ενδικάτου, έχω κάνει προσωπικά μια τηλεδιάσκεψη, 2 φορές και όλα κάνω μια τηλεδιάσκεψη, το οποίο έχουμε δώσει μια τεχνική έκθεση στο Υπουργείο για τα 250 σπίτια που περίπου υπάρχουν. Που έχουν κρεμιστεί από το τάνελ. Εκεί έχουμε στείλει, τώρα αυτή τη στιγμή έχω μια πληροφορία από το οποίο τις επόμενες μέρες θα εγκριθούν κάποια χρήματα που μπορεί να μπει και αυτήν την διακασία για τα κρεμισμένα σπίτια. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Σε αυτό το πρόβλημα δεν είναι. Είναι ένα ποσό γύρω στο 1,5 εκατομμύριο περίπου. Για να φύγουν όλα αυτά τα μπάζα για να πάνε στη χωματήρη. Από όλο το Δήμο, ναι. Από όλο το Δήμο είναι. Κάνουμε αυτές τις προσπάθειες, κάνουμε αυτές τις συνέργειες, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει μια τεράστια αγωνία σε αυτό το κομμάτι. Το γνωρίζω ότι έχετε ένα σπίτι δίπλα που είναι γκρεμισμένο και υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα όμως δεν μπορεί ο Δήμος να το λύσει. Το μόνο πρόβλημα που μπορούμε να το λύσουμε άμεσα είναι να έρθει η χρηματοδότηση για να μπορούμε κατευθείαν να μπορούμε να κάνουμε επιθείας από με τις αναθέσεις, άμα στο επιτρέψουμε ή θα βγει σε διαγωνισμό, για να φύγουν τα κρεμισμένα σπίτια, που όντως είναι πρόβλημα. Όπως είπε και μια κυρία εκεί απάνω, ότι έχουν φίδια, μποντίκια και... Ναι, συμφωνώ μαζί. Δεν μπορούμε να καθίσουμε 10 λεπτά το βράδυ
Δεν έχετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κράτος! Και τους βάλαμε να στείλουμε κάτω να διευθυντήσουμε. Και ζητάμε τώρα από όλους εσάς, γιατί μας έφυγαν άλλοι τόσοι και άλλοι τόσοι, να φτιάξουμε άλλη μια επιτροπή για αυτούς που τα φανς τους κυνηγάνε. Αυτούς που έρχονται σαν κοράκια τώρα πάνω από το πτώμα της Φαρκαδόνας να πάρουν το αίμα και τον υδρότα μας. Άλλη μια επιτροπή να συλλέξουμε και να τα διεκδικήσουμε. 18 και επίσης εθελοντών. Και άλλη μια επιτροπή για την αγροτική αρρωγή. Και για τους επαγγελματίες που δεν πήραν χρήματα, όπως είπε νωρίτερα ο Ευρυπίδης. Άρα θέλουμε δύο εθελοντές από τα κάτω να ενισχύσουν τον αγώνα μας. Για να στηρίξουμε το λαό μας. Να μην τον αφήσουμε μόνος του και να μην είναι κανένας μόνος του μέχρι το τέλος. Αγρότες και σε νοικοκυριά. Πάμπολες είναι οι αιτήσεις από επιχειρηματικούς ομίλους για παραχώρηση δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων. Για παράδειγμα, ήδη έχει κατατεθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή φωτοβολταϊκού καθόλου. Μπορούμε. Λοιπόν, κλείνοντας, είτε θέλουμε είτε όχι, βρισκόμαστε εμεί δημοκράτες. Την έχουν διαμορφώσει οι πολιτικές που ακολούθησαν όλες αυτές τις κυβερνήσεις. Αν δεν τις αντιπαλέψουμε, αυτές τις πολιτικές που μας έχουν βγάλει από τα σπίτια μας λασπωμένους, κατεστραμμένους, θα τις βρούμε μπροστά μας. Ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι ιεραρχήσεις της Δημοτικής Αρχής μπροστά σε μια επικείμενη πλημμύρα την οποία μας προειδοποιούν υπουργοί, κυβερνητικά κλιμάκια και επιστήμονες. Ποιες είναι οι ιεραρχήσεις Δημοτικής Αρχής Περιφέρειας, κράτους, αναφορικά με έναν τρόπο που ερημώνει σε επίπεδο σχολείου και υγείας. Λοιπόν, η λαϊκή συσπήρωση κλείνοντας, κάνω πρόταση απόψε για να έχει νόημα αυτή η βραδιά, πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιες κοινές προτάσεις. Έχουμε μαζί μας την Επιτροπή Πλημμυροπαθών Φαρκαδόνας που εδώ και 10 μήνες δίνουμε αγώνα και εμείς μαζί τους. Και τα αιτήματα της Επιτροπής τα οποία στηρίζουμε ως δίκαια, κατάλληλα για τον τόπο μας. Με αυτή την Επιτροπή όλοι μαζί μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιες κοινές προτάσεις και να τις καταθέσουμε ως ψήφισμα και να τις προωθήσουμε στη συνέχεια. Καλή δύναμη, καλό αγώνα σε όλους μας, γιατί μπράβο. Ο αγώνας μπροστά μας και ο δρόμος μας είναι μακρύς. Με φωνές, ιαχές και αναθεματισμούς δεν θα πάμε μακριά. Θα παρακαλούσα να είμαστε σύντομοι, να τοποθετούμαστε μέσα στον χρόνο που είπαμε. Επόμενος ομιλητής. Όλες οι απόψεις, παιδιά. Αυτή είναι η δημοκρατία. Μίλησε 4 λεπτά. Το ηχογραφώ. 4 λεπτά. Δεν αντέχετε. 4. Τώρα. Ηχογραφώ. Δεν γράφτηκα. Ηχογραφώ. 4. Πόσο είναι για δείξου μου. Όλοι θα μιλήσουμε.